Πάμε να συναντήσουμε τώρα, να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα μαζί και το τι γίνεται με την ελληνική οικονομία και όχι μόνο και την ευρωπαϊκή, με τον καθηγητή ασφαλιστικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά, τον κύριο Μιλτιάδη Νεκτάριο. Κύριε καθηγητά, καλημέρα. Καλημέρα σας, καθώς και στους θεατές μας. Να ξεκινήσουμε, σας παρακαλώ, με το, θα το έχετε προφανώς δει και ακούσει, το νέο ανεπτυξιακό νόμο. Επειδή τα έχουμε συζητήσει αυτά τα θέματα πολλές φορές μαζί, θέλω να σας ρωτήσω. Πιστεύετε ότι είναι προς την κατεύθυνση αυτή την οποία λέτε και εσείς πολλές φορές για επενδύσεις με παραγωγικές, για ανάπτυξη της καινοτομίας, της βιομηχανίας, αυτά που μας λείπουν δηλαδή, είναι προς αυτή την κατεύθυνση? Επί της ουσίας λέω, γιατί και ο προηγούμενος ενδεχομένως να ήταν, αλλά δεν προχώρησε καθόλου. Ναι, κάθε λίγα χρόνια εφευρίσκουμε καινούριους αναπτυξιακούς νόμους. Κανένας δεν έχει συμβάλει στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Μην περιμένουμε πολλά πράγματα, αλλά θέλω να επισημάνω την ρύθμιση που επιχειρείται για τις συγχωνεύσεις επιχειρήσεων. Ναι. Που ούτε η ίδια η κυβέρνηση έχει δώσει μεγάλη προσοχή και έμφαση, αλλά μπορεί να αποδειχθεί, και όπως έχουμε συζητήσει σε αυτές τις εκπομπές πολλές φορές τα τελευταία χρόνια, μπορεί να αποδειχθεί μία από τις μεγαλύτερες διαρθρωτικές αλλαγές στην Ελλάδα. Δηλαδή αυτές τις 800.000 επιχειρήσεις που έχουμε στους συγκεκριμένους τομείς που μας ενδιαφέρουν, και αυτοί είναι 8 τομείς, να επιδιωχθούν συγχωνεύσεις μεγάλης κλίμακας για να φτιάξουμε μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεις. Βέβαια και στο παρελθόν έχουμε κάνει τέτοιες προσπάθειες για συγχωνεύσεις που δεν απέδωσαν τίποτα. Διότι είναι και στην οτροπία των Ελλήνων. Αυτό να πήγα να σας πω είναι όλοι θέλουν το δικό μας μαγαζί. Να μην γίνουμε υπάλληλοι αλλού. Υπάρχει αυτή η οτροπία. Με δύο εργαζόμενους και με τρεις εργαζόμενους δεν μπορείς να έχεις επιχειρήσεις. Ο μόνος λόγος ύπαρξης αυτών των επιχειρήσεων είναι η φοροδιαφυγή και η εισφοροδιαφυγή κλπ. Επομένως πρέπει να τους παρουσιαστεί ένα έτοιμο μοντέλο σε αυτούς τους 8 τομείς, και μιλάω εκ μέρους της κυβέρνησης του αρμόδιου Υπουργείου Ανάπτυξης, πώς θα γίνουν οι συγχωνεύσεις, για να δούνε τα φοβερά ωφέλη που θα έχουν οι ίδιοι σαν μέτοχοι. Θα πολλαπλασιαστούν οι περιουσίες τους σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Οι επιχειρήσεις που θα προκύψουν θα είναι μεγάλης κλίμακας και επομένως θα μπορούν να κάνουν τους δύο ρόλους που, να παίξουν τους δύο ρόλους που έχουμε πει πολλές φορές, δηλαδή υποκατάσταση εισαγωγών ή αύξηση των εξαγωγών. Διαφορετικά, μια επιχείρηση με δύο εργαζόμενους δεν μπορεί να κάνει ούτε βιομηχανική παραγωγή ούτε εξαγωγές. Ενώ μια επιχείρηση με 1.000 εργαζόμενους μπορεί να τα κάνει και τα δύο. Ούτε και καινοτομία φυσικά τώρα. Ούτε και καινοτομία. Ούτε μπορεί να κάνει. Ναι. Ούτε έρευνα μπορεί ούτε να κάνει. Ούτε έρευνα, ναι, αυτό λέω. Αυτό. Τεχνολογίες. Από την άλλη, βέβαια, να πάρει λεφτά. Κύριε καθηγητά, ξέρετε ότι πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις που λέμε τώρα, με ένα-δύο άτομα ή με κανένα άτομο προσωπικό που είναι μόνο οικογένειες, είναι παλιές επιχειρήσεις με μεγάλους ανθρώπους στο τιμόνι, χωρίς διάδοχη κατάσταση. Δεν ξέρω αυτή η κατηγορία αν μπορεί να ενταχθεί σε κάτι πιο μεγάλο. Μέσα σε αυτό το μοντέλο που λέμε, αυτοί θα εντάξουν ό,τι περιουσιακά στοιχεία έχουν. Και αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό. Ότι οι ίδιοι μπορεί να μην είναι managers. Αυτό λέω, καταλάβατε. Αυτό αλλά λέω. Μπορεί να είναι είτε εργαζόμενοι είτε απλοί μέτοχοι. Και να είναι οι πιο ικανοί αυτοί που θα αναλάβουν το management των επιχειρήσεων αυτών. Διότι δεν θα έχει 100 managers, θα έχει έναν. Επομένως θα επιλεγεί ο καλύτερος. Γι' αυτό επιμένω ότι αυτό πρέπει να είναι το νέο μοντέλο της ελληνικής οικονομίας. Συγχωνεύσεις των επιχειρήσεων σε 8 τομείς όμως, όχι σε όλο το εύρος των επιχειρήσεων, για να επιτύχουμε αυτό το στόχο που θα μας αλλάξει την οικονομική μοίρα της χώρας. Δηλαδή, εξαγωγές διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων και εισαγωγές και υποκατάσταση εισαγωγών. Διότι, όπως έχουμε πει πολλές φορές, δέστε τι γίνεται στον τουρισμό. Εισπράττουμε 100 ευρώ και επειδή δεν παράγουμε ούτε οδοντογλυφίδες, ούτε χαρτοπετσέτες, ούτε τίποτα, εισάγουμε τα 80% ευρώ, τα χρησιμοποιούμε για να εισάγουμε προϊόντα από το εξωτερικό. Αυτά λοιπόν μπορούμε να τα υποκαταστήσουμε κάνοντας παραγωγή εγχωρίως. Αλλά για να κάνεις παραγωγή εγχωρίως, πρέπει να έχεις μια σοβαρή υποδομή και ένα σοβαρό μέγεθος. Δεν μπορείς με 4 εργαζόμενους να κάνεις τέτοιου είδους δουλειές. Τώρα, μιας και αναφερθήκατε στον τουρισμό, θα τα είδατε προφανώς, μεγαλύτερες, περισσότερες αφήξεις, λιγότερα έσοδα όμως, κύριε καθηγητά.
Έτσι είναι και τα πράγματα θα πάνε ακόμα χειρότερα. Και τον Ιούλιο αλλά και τον Αύγουστο που περιμέναμε με λίγο Αύγουστος να ισορροπήσει, αλλά δεν ισορρόπησε ούτε ο Αύγουστος. Ναι, γιατί δεν κάνουμε ποτέ ένα σοβαρό σχεδιασμό. Η Πορτογαλία έχει τους μισούς από τους δικούς μας επισκέπτες και έχει διπλάσια έσοδα κατά κεφαλή. Επομένως, αυτή είναι η διαφορά μας, ότι εμείς δεν προγραμματίζουμε ποτέ τίποτα και εδώ πρέπει να προσθέσουμε και τον παράγοντα της κλιματικής κρίσης που θα έχει δραματικές συνέπειες στον τουρισμό τις επόμενες χρονιές και δεκαετίες. Πρέπει λοιπόν να ξανασχεδιαστεί και το μοντέλο του τουρισμού. Αυτά λέγονται, ποτέ δεν γίνεται τίποτα. Μήπως το μοντέλο τουρισμού που έχουμε τώρα έχει πιάσει, θεωρώ, ταβάνι, κύριε καθηγητά. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Έχει τελειώσει τώρα αυτό. Έτσι, τώρα είναι. Και πολλές δεκαετίες, ναι. Έτσι είναι. Κάνουμε τα ίδια λάθη ως όλη τη μεταπολίτευση, 40-50 χρόνια. Και επίσης... Επειδή είναι φτηνός τουρισμός, νομίζουμε ότι θα τα βγάλουμε πέρα. Αυτή η εποχή δεν μπορεί να διαρκέσει περισσότερο. Καταρχήν το μοντέλο δουλεύουμε 2-3 μήνες και καθόμαστε όλο τον χρόνο. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να βγει αυτό. Παλιά μπορεί να έβγαινε. Τώρα πια δεν μπορεί να βγει. Όχι μόνο δεν μπορεί να βγει αυτό, αλλά υπάρχει και κάτι άλλο, κύριε Φιλιππακόπουλε, που είναι εξίσου αρνητικό. Ότι οι εργαζόμενοι στον τουρισμό μπαίνουν για το υπόλοιπο του χρόνου στα επιδόματα. Είναι το επίδομα ανεργίας. Σωστό. Έτσι είναι. Το 90% των επιδομάτων ανεργίας απορροφάται από αυτόν τον πληθυσμό και αυτοί δεν είναι διαθέσιμοι για δουλειές στην ελληνική οικονομία για το υπόλοιπο του χρόνου. Ακριβώς. Επομένως, λείπουν 100-200.000 εργαζόμενοι και υπάρχουν πολύ περισσότεροι επιδοματούχοι οι οποίοι δεν έχουν κίνητρο να πάνε να δουλέψουν σε αυτές τις δουλειές. Θέλω να πω ότι και εκεί έχουμε κάνει λάθος σχεδιασμό. Εκεί χρειάζεται ένα άλλο μοντέλο που ενδεχόμενα κάποια άλλη φορά. Θα το συζητήσουμε. Ναι. Βέβαια, να πούμε και κάτι ακόμα που αφορά νομίζω και τον τουρισμό. Είμαστε και ακριβή χώρα πια, κύριε καθηγητά. Ναι, βέβαια. Κοιτάξτε, η ακρίβεια, εδώ να διαχωρίσουμε την ακρίβεια από τον πληθωρισμό. Η ακρίβεια είναι η συσσόρευση των τιμών σε διάρκεια χρόνου. Οπότε έχουμε καταλήξει σε πολύ ψηλά επίπεδα τώρα. Ο πληθωρισμός είναι η ετήσια αλλαγή. Εδώ να διαχωρίσουμε τα πράγματα, διότι πλέον τα ελληνικά νοικοκυριά έχουν φτάσει στα όρια όσον αφορά τα τρόφιμα κυρίως. Και μετά θα πούμε και για τις υπηρεσίες. Ναι, ναι. Στα τρόφιμα λοιπόν πρέπει να δούμε ότι η δομή της οικονομίας που μεταφέρει τα τρόφιμα, καταρχήν να πούμε για τη δομή της οικονομίας που παράγει τα τρόφιμα. Λόγω της κλιματικής κρίσης και επειδή δεν έχουμε εξυγχρονίσει τον τρόπο καλλιέργειας, έχει μειωθεί δραματικά η παραγωγή σε όλους τους τομείς, σε όλα τα προϊόντα. Επομένως, με δεδομένη τη ζήτηση αυξάνονται οι τιμές. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, και εδώ τι σημαίνει, ότι πρέπει να σοβαρευτούμε να φτιάξουμε ένα καινούριο παραγωγικό μοντέλο για τον αγροτικό τομέα. Το δεύτερο είναι τα κανάλια μεταφοράς των προϊόντων στις αγορές. Εδώ έχουμε καταφέρει να καταστρέψουμε τους συνεταιρισμούς που σε όλες τις χώρες παίζουν αυτό το ρόλο για να ελέγξουν τα κόστη και εμείς έχουμε εκτεταμένες αλυσίδες χοδρεμπόρων και λιανεμπόρων οι οποίοι παίρνοντας 1 ευρώ το προϊόν το πάνε 3-4 ευρώ στον τελικό καταναλωτή. Επομένως εδώ πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις και στον παραγωγικό τομέα για να αυξηθεί η παραγωγή με ένα καινούριο μοντέλο αγροτικής ανάπτυξης και στην μεταφορά των προϊόντων στις αγορές. Πάμε τώρα στις άλλες υπηρεσίες οι οποίες καταδυναστεύουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Από ενέργεια. Βλέπετε ότι αυτό το μηνιαίο κόστος έχει εξελιχθεί πλέον σε βραγνά. Γιατί έχουμε την ακριβότερη ενέργεια σε όλη την Ευρώπη. Έχουμε καταφέρει και έχουμε κάνει όλα τα πιθανά και απίθανα λάθη. Από το ότι κλείσαμε τα λιγνητορυχεία που είχαν φτηνή ενέργεια, γιατί δήθεν θα βοηθάγαμε στην. Βιαστήκαμε τόσο πολύ εμείς, τόσο πολύ να τα κλείσουμε και οι Γερμανοί τα έχουν ακόμα. Ναι, οι Γερμανοί, επειδή είναι και αυτοί σε δύσκολη κατάσταση, τα λειτουργούν. Αυτό λέω. Και εμείς βιαστήκαμε τόσο, οικολόγοι γίναμε ξαφνικά, να τα κλείσουμε τόσο γρήγορα. Ναι, για να μην μολύνουμε την ατμόσφαιρα. Ναι. Πια τώρα η Ελλάδα, η οποία συμβάλλει κατά ένα χιλιοστό στο πρόβλημα. Ενώ οι μεγάλοι ρυπαντές, Αμερική, Κίνα, Ινδία, σφυρίζουν αδιάφορα. Πάση περιπτώσει, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι δεν μπορούμε να αποθηκεύσουμε την ενέργεια από τα αιωλικά. Η μισή, νομίζω, χάνεται, κύριε καθηγητά. Η μισή ενέργεια από αυτή που παράγουμε. Έτσι. Χάνεται. Και το ακόμα χειρότερο είναι ότι φτιάξαμε με ένα λαθασμένο τρόπο το χρηματιστήριο ενέργειας.
το οποίο πρέπει επιγόντως η κυβέρνηση να αναδιαρθρώσει, και βλέπω ότι και κυβερνητικοί βουλευτές όπως ο Νικήτας ο Γεκλαμάνης κάνουν πλέον ερωτήσεις στην κυβέρνηση τι θα γίνει με αυτό το πράγμα, διότι αυτό είναι ο κύριος λόγος που οι τιμές δεν πέφτουν, ναι, στην ενέργεια και υφίστανται τέτοια συνέπεια στα νοικοκυριά. Πάμε μετά στο ίντερνετ και στην τηλεφωνία. Πάλι τα ακριβότερα. Η πιο ακριβή είμαστε στην Ευρώπη και εκεί. Και τα πιο αργά σε σχέση με. Και μικρότερες ταχύτητες, έχετε δίκιο. Έτσι, με μικρότερες ταχύτητες. Ναι. Πάμε μετά στην υγεία. Έχουμε τις μεγαλύτερες δαπάνες σε όλη την Ευρώπη που πληρώνουν οι πολίτες από την τσέπη τους. 6 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο πληρώνουν οι Έλληνες πολίτες από την τσέπη τους για να πάρουν τις βασικές υπηρεσίες. Για περίθαλψη. Διότι... Για περίθαλψη. Έτσι. Έτσι είναι. Διότι καταφέραμε και το διαλύσαμε και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ενώ υπάρχει έτοιμο πρόγραμμα από το 2019 που έχουν εκπονήσει 5 πανεπιστήμια της χώρας και το οποίο θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα από τα καλύτερα συστήματα υγείας στην Ευρώπη χωρίς κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό, όλοι αδιαφορούν, κανένας δεν τα λέει γιατί υπάρχουν τα συμφέροντα τα οποία θίγονται από αυτήν την εξέλιξη και επομένως οι πολίτες αναγκάζονται και χρηματοδοτούν το 40% των συνολικών δαπανών υγείας από την τσέπη τους. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη αιμορραγία. Μάλιστα. Και οι τιμές αυξάνουν κάθε χρόνο κλπ. Πάμε τώρα στις τράπεζες που καλώς ή κακώς έχουν υποχρεωθεί όλοι οι πολίτες να περνάνε πλέον μέσα από τις τράπεζες. Εδώ έχουμε το μεγαλύτερο spread σε όλη την Ευρώπη. Όταν πας να καταθέσεις 100 ευρώ δεν σου δίνουν 0 επιτόκιο. Ή 0,4 ή 0,5. Ναι. Όταν πας να πάρεις ένα δάνειο πρέπει να ξεκινήσεις με 8% επιτόκιο. Επομένως, τα καταναλωτικά έχουν φτάσει 15 και 16 κύριε καθηγητά. Έτσι είναι, έτσι είναι. Έτσι και χειρότερα. Και επομένως εδώ πρέπει και υπάρχει και το άλλο θέμα τώρα. Σε όλα αυτά που λέγαμε προηγουμένως η κυβέρνηση φορολογεί πάρα πολύ σκληρά και τα τρόφιμα και όλες τις άλλες υπηρεσίες με πολύ υψηλούς συντελεστές ΦΠΑ. Μαζεύει πολλά έσοδα είναι η αλήθεια και γι' αυτό έχουμε και τα πλεονάσματα, αλλά αυτό είναι σε βάρος των καταναλωτών. Και μην ξεχνάμε όσοι ξέρουν βασικά οικονομικά, οι έμεση φόροι είναι ο χειρότερος τρόπος αντιμετώπισης των εισοδημάτων των πολιτών. Είναι ο πιο άδικος φόρος, κύριε καθηγητά. Ο πιο άδικος φόρος. Διότι τι κάνει. Κάνει αντίστροφη αναδιανομή. Δηλαδή κάνει τους φτωχούς φτωχότερους. Βέβαια. Και επομένως πρέπει να μειωθούν αυτοί οι φόροι λίγο. Να το πω εγώ πιο απλοϊκά. Εσείς το λέτε επιστημονικά και οικονομικά. Γιατί και εγώ και εσείς και ο βιομήχανος, ο πλούσιος, ο εφοπλιστής πληρώνουμε ακριβώς τον ίδιο φόρο που βάζουμε βενζίνη στο αυτοκίνητο. Έτσι ακριβώς. Ακριβώς τον ίδιο. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, αυτό πρέπει να. Σε αυτή την κρίσιμη φάση που τα νοικοκυριά λυγίζουν και αυτός ο χειμώνας θα είναι εξαιρετικά δύσκολος, πρέπει η κυβέρνηση να δει τι θα κάνει. Δεν βλέπουμε να μειώσει πάρα πολύ, αλλά πρέπει να μειώσει λίγο τους φόρους, ναι, για να αναπνεύσουν και τα νοικοκυριά, γιατί θα είναι πραγματικά δύσκολη. Μάλιστα. Η κατάσταση. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, κύριε Νεκτάρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση και την ανάλυση. Να είστε καλά. Την καλημέρα ευχαριστώ. Μου. Ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους.